Καθημερινή είναι η προσπάθεια στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Βόλου για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε αίμα. Μετά τις γιορτές καταγράφηκε μείωση στα αποθέματα, ενώ πριν από λίγες ημέρες έγινε έκκληση σε αιμοδότες με ομάδα αίματος αλφα θετικό να αιμοδοτήσουν. Πάντως, τα τελευταία 24 ώρα η κατάσταση δείχνει να εξομαλύνεται, ενώ οι εξορμήσεις της κινητής μονάδας αιμοληψίας του νοσοκομείου Βόλου είναι όλο και πιο συχνές. Κάθε χρόνο μετά τις γιορτές τα πράγματα δυσκολεύουν. Και όχι μόνο για τη δικιά μας πόλη, σε όλες τις αιμοδοσίες. Οι λόγοι είναι και οι συνυπάρχουσες ιώσεις, είναι οι γρίπες. Ο κορονοϊός δεν μας δημιουργεί προβλήματα ιδιαίτερα, αλλά ναι, ήμασταν λίγο πιο δύσκολα. Γι' αυτό το λόγο και κάναμε έκκληση σε αιμοδότες ανάλογα με την έλλειψη σε συγκεκριμένες ομάδες. Αλλά νομίζω ότι ξεκινήσαμε να δραστηριοποιούμαστε πιο εντατικά και κάτι καλύτερο συμβαίνει από ότι πριν από μια εβδομάδα. Σχεδόν 40 μονάδες αίματος συγκεντρώθηκαν κατά την προχθεσινή αιμοδοσία που διοργάνωσε το Πολιτικό Γραφείο της Υφυπουργού Παιδείας Ζέτας Μακρύ και κατά τη σημερινή αιμοδοσία στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Αυξήσαμε τις εξορμήσεις μας. Είχαμε απάντηση στο κάλεσμα των αιμοδοτών με SMS ή με τηλεφωνική επικοινωνία και θα έλεγα ότι εντάξει, επανερχόμαστε σε μια σταθερή αιμοδοτική ροή. Ο χειμώνας είναι μπροστά μας, οι ιώσεις εξακολουθούν να βασανίζουν και να ταλαιπωρούν τον κόσμο, οπότε για μας διακοπές δεν υπάρχουν, οι αιμοδοτικές ανάγκες είναι μεγάλες και έτσι πρέπει να καλέσουμε και τους αιμοδότες μας να μην αδρανούν και να τους ευχαριστήσουμε γιατί σε αυτούς στηριζόμαστε. Την ίδια στιγμή παραμένει το πρόβλημα με τις ελλείψεις γιατρών στο τμήμα αιμοδοσίας. Από Δευτέρα αναλαμβάνει καθήκοντα ένας γιατρός που θα μετακινηθεί από το μικροβιολογικό τμήμα του Αχιλλοπουλίου προκειμένου να καλυφθεί το κενό της γιατρού που φεύγει από το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Βόλου. Αυτό δεν είναι αρκετό. Ελπίζουμε να προκηρυχθεί η θέση, να έρθει γιατρός για να μπορέσουμε να είμαστε κι εμείς πιο αποτελεσματικοί. Διότι για να παράξεις έργο χρειάζεται να έχεις προσωπικό. Χρειάζεται να είμαστε εμείς αξιοπρεπείς για τους αρρώστους μας, να μην κινδυνεύσουν άρρωστοί μας, να είμαστε επίσης επαρκείς στις αιτήσεις για αιμοδοσία από τους αιμοδοτικούς συλλόγους. Δεν μπορεί ο αιμοδοτικός σύλλογος να μας λέει ότι οργανώνει αιμοδοσία και εμείς να λέμε δεν μπορούμε να έρθουμε γιατί δεν έχουμε γιατρό.